Έτσι. Έχει ένα άλλο, ας πούμε, τα λοιπά. Ενώ το Πέτρος... χαρακτηριστικό του Πέτρου είναι ότι έχει απαλά χείλια. Έχει πολύ απαλά χείλια. Δηλαδή η Ελπίδα είναι πάρα πολύ τυχαία γυναίκα. Πραγματικά. Μα εσύ πώς ήρθε να μας λες ότι είσαι άντρας. Γιατί λέει, δεν τα έλειωσε τα χείλια του. Τι σημασία έχει. Πώς είναι να φυλάς άντρα, επειδή δεν μου έχει τύχει. Θες να το δεις κι εσύ, ε. Δεν θέλω να το κάνω. Δεν θέλω να το κάνω. Πάρα πολύ άστο. Να σου πω στο τέλος, προτιμώ να το δείξω ο Πέτρος που έχει απαλά χείλια. Αυτό είναι αλήθεια. Πέτρο, καλημέρα. Αυτό είναι αλήθεια. Έχει συνδίκιο. Και εγώ στη θέση αυτό θα προτιμούσα. Έμα είδε, εσύ με έβαλε. Τι με κοιτά. Άμα να το πάθω, τουλάχιστον να έχει απαλά χείλια. Για του λογαριασμού του ρόλου, ρε φίλε. Πάντα, πάντα. Κάνουμε τέχνη. Δε. Για πες λοιπόν πώς είναι να φυλάς άντρα. Έστω και υποδιόμενος ρόλο. Δεν το. Ίσως επειδή είναι κωμωδία και το παίρνουμε έτσι την πλάκα. Ίσως επειδή ακριβώς εκείνη την ώρα έχεις λίγο την ψευδέστηση ότι κάνει μια γυναίκα. Ναι, ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι φυλάς έναν άντρα το οποίο να σε φέρει σε μια μηχανία. Εδώ τώρα που είναι καθημερινότητα. Όχι καθημερινότητα που το κάνετε πολλές φορές δεν είναι. Αλλά η πρώτη φορά δεν είναι λίγο αστεία, φαντάζομαι. Κοίταξε, όταν κάνεις αυτή τη δουλειά. Το κάνατε πρόβα όντως. Τι εννοεί. Προφανώς το κάνατε αφού δεν θα γίνει και αυτό πρόβα. Λοιπόν, όταν, ξέρεις, σαν ηθοποιός, ρε παιδί μου, έχεις κληθεί να κάνεις πολλά πράγματα. Έχεις βγει τσίτσιδος σε εξωτερικό χώρο, κάνεις ερωτικές σκηνές. Δηλαδή, πίστεψε με, για μένα είναι πιο αμήχανο να κάνω μια ερωτική σκηνή. Γυναίκα. Βέβαια, γιατί είσαι η μη γυμνός είναι αυτή. Ρε Παναγιώ, τώρα αυτό το τίτλο το φαντάζεσαι. Ποιο? Το βλέπω σε μισή ώρα. Για μένα είναι πιο αμήχανο να κάνω ερωτική σκηνή με γυναίκα από το να φυλάω τον κρατερό. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Οποιαδήποτε φίλη στον κρατερό θα καταλάβει διαφορά. Αλλά. Ναι, αλήθεια είναι αυτό, ρε παιδί μου. Όταν κάνεις μια ερωτική σκηνή που έχεις ένα συνεργείο από πάνω από το κεφάλι σου. Να, εδώ όλα τα παιδιά. Καλά, δεν κάνετε και τσόντα. Ερωτική σκηνή κάνεις, ρε Παναγιώτη μου. Συγγνώμη, δηλαδή. Η διαφορά ποια είναι, το σεντόνι. Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Εσύ είσαι straight. Από όσο γνωρίζω. Ναι. Πόσο με έχουν ενημερώσει. Να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά. Το να κάνεις ερωτική σκηνή με μια γυναίκα. Όπως λέγει ένας παλιός μου συμμαθής, κρυφό straight. Κρυφό straight. Το να κάνεις ερωτική σκηνή με μια γυναίκα είναι στη φύση σου. Δηλαδή δεν αισθάνεσαι άσχημα, ας πούμε, να είναι μια γυναίκα στο αγκαλιά. Ναι, στη φύση σου είναι. Να τα βγαίνουν σιγά σιγά. Λοιπόν, στη φύση σου είναι, αλλά όχι για να το κάνεις δημόσια σε 10 ανθρώπους να σε τραβάνε με την κάμερα. Ναι, το να φιλιάσεις με άντρα όμως δημόσια στο θέατρο κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Εντάξει, κοιτάξτε, η θεατρική σκηνή είναι διαφορετική. Έχει μια δημόσια μοναξιά. Έτσι, για να το θέσω λίγο πιο ποιητικά. Έχει δημόσια μοναξιά. Ναι, γιατί στην πρόβα, ρε παιδί μου, είσαι εσύ μόνος στον χώρο, έχεις πάρει τις πρώτες κριάδες, οπότε είναι πιο εύκολο μετά επί σκηνής να παράγεις κάτι. Και υπάρχει και αυτή η απόσταση. Δεν είναι η κάμερα τώρα στη μούρη σου, δεν είναι όλη τριγύρω σου. Εντάξει, υπάρχει η απόσταση της πλατείας, ας πούμε. Με το κοντινό έχεις ένα θέμα, δηλαδή. Από ό,τι κατάλαβα, και είναι το πρόβλημα. Όχι, φαντάζομαι να πω κάτι ακραίο για πλάκα, τελείως το λέω. Λένε ρε, παιδί μου, πολλοί πρωταγωνιστές, άντρες και γυναίκες εννοώ, μεταξύ τους, έχουν ερωτευτεί στη διάρκεια ενός γυρίσματος που κάναν το ζευγάρι. Και ήρθα πιο κοντά και ερωτήθηκα. Φαντάζομαι τώρα να είσαι εσύ straight κανονικά και να φιληθείς για την ανάγκη ρόλου με άντρα και να σου γυρίσει. Σήμερα είναι και η μέρα των ερωτευμένων και. Κρατά και τον κλειφίζω. Δώσε στον κρατερό. Ή στον Πέτρο που έχει μπαλακά χέρια. Ο κρατερός κάνει την Τζούλια Ρόμπερτς. Ναι, όχι την Τζούλια Ρόμπερτς, μια στάρ ανάλογη. Εντάξει, οπότε με λίγα λόγια, εγώ φιλάω την Τζούλια Ρόμπερτς. Εσύ φιλάς την Τζούλια. Το θυμάστε. Δηλαδή εσύ κλείνεις. Πώς δεν το θυμάμαι. Που λες Μίτσο, τον τελευταίο καιρό με την πάση. Αυτό είναι την Τζούλια Ρόμπερτς. Αυτό. Καταλάβες. Άρα εσύ κλείνεις τα μάτια ουσιαστικά και αισθάνεσαι ότι φιλάς την Τζούλια Ρόμπερτς. Βέβαια. Εντάξει, τώρα το κατάλαβα. Ναι, αλλά κατά περίεργο λόγο. Είναι σαν να μου σημαίνει πραγματικά. Δεν ξέρω, κάτι μου εκπέμπει εκείνη την ώρα ο κρατερός. Σε Τζούλια. Σαν Τζούλια, ναι, κάτι σε Τζούλια μου κάνει, καταλαβαίνετε. Πάλι καλά που είναι Τζούλια Ρόμπερτς και Τζούλια Αλεξανδράτου. Γιατί εντάξει, και Τζούλια Ρόμπερτς. Τζούλια Αλεξανδράτου κούκλα είναι, δεν το λέω. Πέτρο, έχεις όντως μαλακά χείλη. Τι βάζεις, Πέτρο. Τζούλια Αλεξανδράτου, πού τη θυμηθήκατε. Τι λέει. Τη Τζούλια Αλεξανδράτου, λέω, πού τη θυμηθήκατε. Επειδή είπε Τζούλια Ρόμπερτς, ξέρω εγώ μου ήρθε. Πέτρο, με εγώ το συνόμα μιλάω για σένα και για τον Κατερό και μου λέει την Τζούλια Αλεξανδράτου. Τι να πω, δηλαδή καταλαβαίνεις τι τραβάω. Εγώ τα δικά μου χίλια δεν τα έχω δοκιμάσει. Το Παναγιώτη ρωτήσε που τα έχει δοκιμάσει. Εγώ ναι. Εγώ είπα και για σένα ότι πόσα παλιά χίλια έχεις. Ήμουν σίγουρος. Εσύ όντως το δίδαξες εσύ το φιλί τώρα γιατί θα τρελαθώ. Πες ρε Πέτρο. Εννοείται, έπρεπε να δείξω. Εγώ είμαι από τους σκηνοθέτες που αποδεικνύουν στους ηθοποιούς ότι μπορούν να το κάνουν αυτό που ζητάνε. Σωστό. Δεν είναι σαν τους σκηνοθέτες που σου λέει κάντε και του λέει κάτω σύρε φίλε. Λέει εντάξει, δεν καταλαβαίνω. Πάντως από ό,τι καταλάβαμε πέραν της πλάκας το έχεις σκηνοθετήσει με μαεστρία. Γιατί είναι δύσκολο. Ναι, όχι. Αυτό είναι... Είναι και δύο πολύ ωραίοι ηθοποιοί. Ο Παναγιώτης και ο Κρατερός είναι δύο εξαιρετικοί ηθοποιοί και δέσανε και πάρα πολύ ωραία γιατί αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με την κοινία των δύο ηθοποιών πάνω σκηνή. Είναι δύο ηθοποιοί οι οποίοι παίζουν από τους ρόλους, από 8 ρόλους ο καθένας. Και αν υπάρχει χημεία μεταξύ τους, ναι. Δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο δηλαδή.
Εντάξει.